Την προμήθεια καινούριων πυροσβεστικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και μέσων για το πυροσβεστικό σώμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσει του κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ως προς τα μέσα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση όλων των κρίσεων που η κλιματική αλλαγή προκαλεί, με σημαντικότερες βέβαια τις ασικές πυρκαγιές. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα προμηθευτούμε καινούργια αεροσκάφη, καινούργια ελικόπτερα, πολλά καινούργια μέσα για το πυροσβεστικό σώμα και αυτή είναι μια αναγκαία επένδυση την οποία επιβάλλεται να κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα ανέφερε ότι έχει προχωρήσει και έχει υλοποιηθεί ένας μεθοδικός σχεδιασμός για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Την οποία ήδη διανύουμε με περισσότερα εναέρια μέσα, με περισσότερες δράσεις πρόληψης, να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό και να ζητήσω έστω και τώρα την απαραίτητη συνεργασία όλων των Δήμων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του συντονισμού ο οποίος έχει δρομολογηθεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος συντονισμός. Να ευχαριστήσω από καρδιάς όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τους εθελοντές μας. Με τη σειρά του, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά. Η εργασία είναι το κλειδί στην προσπάθειά μας στην αντιπυρική περίοδο και φυσικά καθιστά και αποτελεσματικό το έργο μας, που είναι δύσκολο, καθότι η κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ. Έχουμε ξεπεράσει την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να παρακαλούσα θερμά τους συμπολίτες μας όλους να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας.